σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης και πώς θα το αξιοποιήσουμε στη διδασκαλία, είτε σε σχολείο, είτε σε φροντιστήριο, είτε σε ιδιαίτερο μάθημα. Τι είναι η ανεστραμμένη τάξη? Πάντως όχι αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία. Στην παραδοσιακή τάξη, ο καθηγητής παραδίδει το μάθημα, λέει τη θεωρία, ρωτάει τους μαθητές, λύνει ασκήσεις στον πίνακα και τις εξηγεί και αναθέτει στους μαθητές ως εργασία για το σπίτι να λύσουν κάποιες ασκήσεις. Οι μαθητές στο σπίτι μελετούν το τετράδιό τους, λύνουν τις ασκήσεις που τους έχει βάλει ο καθηγητής ως εργασία για το σπίτι. Αν δεν μπορούν να τις λύσουν, δεν τις ολοκληρώνουν και επανέρχονται στην τάξη για να λύσει ο καθηγητής απορίες και να συνεχίσει. Στην ανεστραμμένη τάξη, η παράδοση του καθηγητή είναι σε βίντεο και ο μαθητής το παρακολουθεί στο σπίτι και σημειώνει στο τετράδιό του τη θεωρία και τις ασκήσεις έτσι όπως τις εξηγεί ο καθηγητής. Βέβαια, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, δηλαδή δεν μπορεί ο καθηγητής να κάνει ερωτήσεις ή ο μαθητής να κάνει ερωτήσεις στον καθηγητή, αν κάτι δεν το έχει καταλάβει. Μπορεί όμως να ξαναδεί το βίντεο, γι' αυτό έχει και μεγάλη σημασία η ποιότητα της παράδοσης του μαθήματος και το πόσο καλό είναι το βίντεο, εννοώ όχι τεχνικά να έχει ωραία χρώματα, απλώς να εξηγεί ο καθηγητής καλά. Όταν πάει στην τάξη, χωρίζεται σε ομάδες και λύνει ασκήσεις πάνω σε αυτά που έχει διδαχθεί κατά την παράδοση του μαθήματος η οποία έγινε στο σπίτι. Εκεί μπορεί να ρωτήσει οποιαδήποτε απορία τον καθηγητή, μπορεί να συζητήσει με τους μαθητές του. Ο καθηγητής έχει την ευκαιρία να λύσει απορίες εξατομικευμένα ή ανά ομάδα. Άρα ο χώρος της τάξης είναι ένας χώρος όπου οι μαθητές εργάζονται, σκέφτονται, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με τον καθηγητή. Ενώ το σπίτι είναι ο χώρος όπου ο καθηγητής μεταδίδει την πληροφορία. Είναι παραδοσιακό, αλλά έτσι γίνεται στην ανεστραμμένη τάξη. Και στη συνέχεια, όταν ξαναπάνε οι μαθητές στο σπίτι, μπορούν να συμπληρώσουν quiz ή να λύσουν πάλι ασκήσεις ως εργασία για το σπίτι και ταυτόχρονα να δούνε και το επόμενο μάθημα σε βίντεο, ώστε να προχωρήσει παρακάτω η ύλη. Πώς ξεκίνησε η ανεστραμμένη τάξη? Δύο χημικοί κατέγραψαν με PowerPoint το μάθημά τους για να το παρακολουθήσουν οι μαθητές που απουσίαζαν λόγω ασθένειας. Και στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε και πολύ περισσότεροι εκπαιδευτικοί άρχισαν να διαθέτουν online βίντεο στους μαθητές τους για να διδάξουν εκτός τάξης. Συνοψίζουμε ότι στο σπίτι οι μαθητές βλέπουν ένα βίντεο διαρκείας 10 λεπτών ή 15 περίπου με την παράδοση του μαθήματος, το οποίο δεν έχει διδαχθεί στο σχολείο, αυτή είναι η διδασκαλία του μαθήματος. Γράφουν τη θεωρία και πιθανώς τη λύση των ασκήσεων που παρουσιάζονται στο βίντεο στο τετράδιό τους και όταν πάνε στην τάξη σχηματίζουν ομάδες και λύνουν παρόμοιες ασκήσεις για να εμπεδώσουν αυτά που παρακολούθησαν στο σπίτι. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία ατομικά ή ανά ομάδα να απαντήσει σε τυχόν απορίες και οι μαθητές συζητούν με τους μαθητές τους και τον εκπαιδευτικό πάνω σε όσα έχουν παρακολουθήσει στο σπίτι και τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε αυτά και όταν δυσκολεύονται να λύσουν μία άσκηση να λάβουν βοήθεια. Ενώ στο σπίτι είναι πολύ δυσκολότερο να λάβουν βοήθεια και πολύ ευκολότερο να απογοητευτούν όταν δεν μπορούν να λύσουν μία άσκηση. Τι πρακτικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν? Αν κάποιοι μαθητές, όταν έρθουν στο σχολείο κυρίως, δεν έχουν δει το βίντεο, πιθανώς να είναι οι ίδιοι που δεν λύνουν και τις ασκήσεις για το σπίτι. Στο φροντιστήριο είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά αν εφαρμοστεί και στο φροντιστήριο ανεστραμμένη τάξη, πάλι μπορεί να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, κάποιος μαθητής να πάει και να μην έχει δει το βίντεο. Πώς μπορεί καταρχάς να το διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός αυτό? Μπορεί να ελέγξει τα τετράδια τους, να δει αν έχουν γράψει αυτά που παρουσιάζονται στο βίντεο στο τετράδιό τους. Και τότε πώς θα εφαρμοστεί η ανεστραμμένη τάξη? Οι μαθητές που δεν έχουν δει το βίντεο στο σπίτι μπορούν να το παρακολουθήσουν στην τάξη, είτε στο βιντεοπροβολέα είτε σε τάμπλετ, στο κινητό τους ενδεχομένως. Η διάρκεια των βίντεο έτσι κι αλλιώς είναι μικρή. Και στη συνέχεια μπορούν να εργαστούν σε ομάδες. Ενώ όσοι μαθητές έχουν παρακολουθήσει το βίντεο σπίτι μπορούν να χωριστούν αμέσως σε ομάδες και να ξεκινήσουν να λύνουν ασκήσεις. Φυσικά όλοι μπορούν να ρωτήσουν τον εκπαιδευτικό για τυχόν απορίες. Δεν θα επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε θα αναλύσω πλήρως τη μέθοδο αυτή. Υπάρχουν εξαιρετικά άρθρα, υπάρχουν βίντεο στο YouTube που παρουσιάζεται το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Όποιος ενδιαφέρεται έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει στην προσπάθειά του να αξιοποιήσει αυτό το είδος διδασκαλίας.
Εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα διδασκαλίας και θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία, δηλαδή πώς την εφαρμόζω στο σχολείο, στο φροντιστήριο όχι προφανώς, ή σε ιδιαίτερο μάθημα που κάνω στα ανήψια μου εδώ και 7 χρόνια εξ αποστάσεως, στα παιδιά του αδελφού της γυναίκας μου και στα παιδιά της αδελφής μου. Και έχω εξασκηθεί πάρα πολύ στο ιδιαίτερο εξ αποστάσεως, διότι έχω κάνει πάρα πολλές ώρες. Είχα ξεκινήσει πριν την πανδημία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας τους έκανα μία ώρα την ημέρα. Θεωρώ ότι έχω αποκτήσει αρκετή εμπειρία, έστω και αν είναι από λίγους μαθητές. Κάνω όμως μάθημα πάρα πολλά χρόνια. Η μεγάλη μου ανιψιά μόλις φέτος τελείωσε το Νίκαιο και είχαμε ξεκινήσει από την 6η Δημοτικού. Ποιο θα είναι το μάθημα? Επέλεξα τυχαία ένα μάθημα, την εκθετική συνάρτηση. Βλέπουμε εδώ το σχολικό βιβλίο. Όλοι είναι εξοικειωμένοι. Για να μιλήσει για τη συνάρτηση Α ή στη Χ, συζητάει για το τι μπορεί να είναι το Χ. Κάποιες φορές μερικοί καθηγητές δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό, περνάνε αυτές τις δύο πρώτες σελίδες, άλλοι τις εξηγούν αναλυτικά. Εδώ το βιβλίο δίνει έναν τρόπο για το πώς να οριστεί το 3 εις τη ρίζα 2, όταν δηλαδή ο εκθέτης είναι άρρητος. Στη συνέχεια δίνει ένα παράδειγμα εκθετικής συνάρτησης τη 2 εις τη Χ. Γενικεύει για την περίπτωση α εις τη Χ για α μεγαλύτερο του 1. Και ομοίως άλλο ένα παράδειγμα, την ένα δεύτερο στοιχείο και γενικεύει για την περίπτωση όπου το α είναι ανάμεσα στο 0 και στο 1. Το βιβλίο έχει ακόμα 4 λιμένα παραδείγματα σε εφαρμογές και έχει και αυτές τις ασκήσεις. Δεν θα ασχοληθώ με την ημιζωή ή με τα προβλήματα. Θα μιλήσω μόνο για αυτές τις 8 σελίδες, 2, 4, 6, 8 και τις ασκήσεις. Δεν λέω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθηματικά στη Δευτέρα Λυκείου είναι εξοικειωμένοι και με το βιβλίο και με αυτό το κομμάτι της διδασκαλίας. Το έχουν διδάξει πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλούς μαθητές. Είναι εξάλλου ένα από τα παλιότερα βιβλία που διδάσκεται ακόμα. Πώς θα διδάξουμε αυτή την ενότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Εξαρτάται από το τμήμα και από τους συγκεκριμένους μαθητές προφανώς. Θα λάβουμε υπόψη μας ποιους μαθητές έχουμε απέναντί μας για να τη διδάξουμε και θα προσαρμόσουμε όλη αυτή την ύλη, έτσι ώστε να την κατανοήσουν οι μαθητές, θα προσαρμόσουμε το ρυθμό και τις μεθόδους που θα ακολουθήσουμε. Μία εξαιρετική μέθοδος διδασκαλίας είναι οι μαθητές την πρώτη διδακτική ώρα της ενότητας να ασχοληθούν με μία δραστηριότητα. Έχω για παράδειγμα ένα φύλλο εργασίας του εξαιρετικού συνάδελφου και φίλου Κώστα Στουραίτη, όπου προτείνεται οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες, να ασχοληθούν με το βακτήριο της σαλμονέλας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα. Μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα πρόβλημα για τον κορονοϊό ή για οτιδήποτε άλλο, να τους δοθεί ένα χαρτί μιλιμετρέ και να σχεδιάσουν αυτή την άγνωστη για αυτούς συνάρτηση. Χωρίς να έχουμε μιλήσει για το τι είναι η εκθετική συνάρτηση καθόλου. Στο σχολείο βέβαια υπάρχει ένα θέμα, για παράδειγμα στο σχολείο που διδάσκω έχουν κάνει την εκθετική συνάρτηση στο φροντιστήριο, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης. Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός όμως είτε στο σχολείο, είτε στο φροντιστήριο, είτε στο ιδιαίτερο να ξεκινήσει με μια τέτοια δραστηριότητα. Το προτείνω και το εφαρμόζω. Δεν είναι ανάγκη να πούμε στους μαθητές κατευθείαν για την εκθετική συνάρτηση. Επειδή δεν θα μας ρωτήσουν τι νόημα έχουν αυτά τα μαθηματικά, εμείς πρέπει να προλάβουμε την ερώτησή τους, να απαντήσουμε και χωρίς να το ρωτήσουν. Το να αφιερώσει κάποιος μία ώρα σε αυτή τη δραστηριότητα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά υποφελές για όλους τους μαθητές και αυτούς που είναι στη θεωρητική κατεύθυνση, για το σχολείο μιλάω, αλλά και για τους καλούς μαθητές οι οποίοι έτσι κι αλλιώς θα διαβάσουν και θα προσέξουν. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, δεν θα τα αναλύσω. Μια άλλη πιθανή δραστηριότητα είναι ένα φύλλο εργασίας όπου οι μαθητές θα το συμπληρώσουν στο εργαστήριο των υπολογιστών δουλεύοντας αναδύο στον δικό τους υπολογιστή, όχι κοιτάζοντας το διαδραστικό πίνακα και συζητώντας μεταξύ τους. Αυτό είναι της εξαιρετικής συναδέλφου και φίλης Εύης Αποστολοπούλου. Το έχω εφαρμόσει και αυτό. Έχει και άλλες δύο σελίδες. Φυσικά αυτά τα δύο παραδείγματα ήταν ενδεικτικά. Υπάρχουν και άλλες κατάλληλες και εξαιρετικές δραστηριότητες που μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει. Η αλήθεια είναι όμως ότι σπάνια οι καθηγητές αφιερώνουν μία διδακτική ώρα ή και δύο για να υλοποιήσουν μία τέτοια εισαγωγική δραστηριότητα. Και ποιος είναι ο λόγος? Η τρομερή έλλειψη διδακτικού χρόνου. Όλοι παραπονιούνται ότι η ύλη είναι μεγάλη, οι μαθητές χρειάζονται περισσότερες διδακτικές ώρες. Γι' αυτό και δεν αφιερώνουν μία τέτοια ώρα. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η ανεστραμμένη τάξη.
Η συνήθις διδασκαλία ποια είναι? Ο εκπαιδευτικός να γράψει τον πίνακα τη θεωρία, να την εξηγήσει, να ρωτήσει τους μαθητές, να λύσει στον πίνακα κάποιες χαρακτηριστικές ασκήσεις. Μπορεί να δώσει χρόνο στους μαθητές να τις προσπαθήσουν πρώτα οι ίδιοι και μετά να σηκώσει κάποιον στον πίνακα να τις λύσει. Ή μπορεί να τις λύνει ο ίδιος, ρωτάει τους μαθητές, υπάρχει μία αλληλεπίδραση. Και να αναθέσει ως εργασία για το σπίτι στους μαθητές να μελετήσουν το τετράδιό τους και να επιλύσουν ασκήσεις παρόμοιες ως εξάσκηση για να εμπεδώσουν αυτά που έμαθαν, αυτά που άκουσαν, αυτά που πληροφορήθηκαν στο σχολείο. Αυτό το κομμάτι μπορεί να αντικατασταθεί από την ανεστραμμένη διδασκαλία. Όχι η δραστηριότητα της πρώτης ώρας, η εισαγωγική. Η συνήθις διδασκαλία όμως μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθεί από την ανεστραμμένη διδασκαλία. Βλέπουμε εδώ τον πίνακα της τάξης σχολείου στην παραδοσιακή τάξη και μια άσκηση λιμένη. Στην εξαποστάσεως διδασκαλία ο πίνακας είναι παρόμοιος και αυτός. Αντί λοιπόν στο σχολείο, στο φροντιστήριο ή στο ιδιαίτερο να παραδώσει ο καθηγητής στον πίνακα αυτά που είδαμε, τι μπορεί να κάνει? Πριν πάμε στην ανεστραμμένη διδασκαλία, μπορεί να πει στους μαθητές να μελετήσουν το σχολικό βιβλίο, τις 8 σελίδες που είδαμε, χωρίς να τους το παραδώσει. Τι λέτε για αυτή την πρόταση? Οι μαθητές να διαβάσουν το παρακάτω μάθημα από το σχολικό βιβλίο, μόνοι τους, χωρίς να τους έχει πει κάτι ο καθηγητής. Προφανώς το σημερινό ελληνικό σχολείο δεν μπορεί να γίνει, γιατί περισσότεροι την έχουν παρακολουθήσει στο φροντιστήριο. Στο φροντιστήριο όμως μπορεί να γίνει και στο ιδιαίτερο μπορεί να γίνει. Τώρα θα μου πείτε, το 1% των μαθητών θα το καταλάβει το μάθημα, ή το 5% ή το 3%. Σωστά, δεν διαφωνώ. Μπορεί αυτή να μην είναι η κατάλληλη ενότητα για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να βρούμε μια εύκολη ενότητα και να το προσπαθήσουμε 2-3 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Γιατί να μην το κάνουμε? Γιατί να μην μας εκπλήξει κάποιος μαθητής? Επαναλαμβάνω, στο φροντιστήριο ή στο ιδιαίτερο, στο σχολείο δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Ή θα μπορούσε να γίνει με κάτι που δεν έχουν διδαχθεί, που δεν είναι στην ύλη, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και να μάθουν οι μαθητές να μελετούν το σχολικό βιβλίο και να μαθαίνουν μόνοι τους παρακάτω, να απεξαρτηθούν από τον καθηγητή, να μην τον χρειάζονται τόσο πολύ, να μην τους είναι απαραίτητος να τους τα κάνει όλα νιανιά για να τα καταλάβουν, να τους τα αναλύσει, να τα εξηγήσει όλα λεπτομερώς και να τα γράψει στο τετράδιό τους. Να μάθουν να διαβάζουν ένα μαθηματικό βιβλίο. Παραλαμβάνω, δεν είναι τόσο απλό, δεν σημαίνει ότι θα το μάθουν, δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρουν. Ας έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι καλό θα ήταν να δοκιμάσουμε μερικές φορές με μια απλή ενότητα να βελτιώσουμε έστω κάποιους από τους μαθητές, ενδεχομένως μόνο αυτούς που έχουν υψηλή επίδοση. Σιγά σιγά να απεξαρτηθούν έστω λίγο από μας. Φυσικά, αν κάποιος κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο το σχολικό βιβλίο, μπορεί να προτείνει να μελετήσουν οι μαθητές τις αντίστοιχες σελίδες από ένα φροντιστηριακό βοήθημα του Παπαδάκη, του Στεργίου, κάποιο άλλο, του ίδιου του φροντιστηρίου ή του ίδιου του καθηγητή, ο οποίος έχει γράψει κάτι που θεωρεί ότι μπορεί οι μαθητές να το διαβάσουν. Οι μαθητές δεν το γνωρίζουν, δεν το έχει παραδώσει, δεν το έχει εξηγήσει, αλλά το γραπτό κείμενο είναι τόσο αναλυτικό και εύκολα προσβάσιμο στους μαθητές, όπου ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος από την παρακάτω ύλη να μπορέσουν οι μαθητές να το κατανοήσουν μόνοι. Όπως είπαμε, μπορεί να το κάνει μερικές φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε κάποιες ενότητες όπου μπορεί να κρίνει ο κάθε εκπαιδευτικός ότι είναι κατάλληλος για τους μαθητές του, γιατί αυτός γνωρίζει καλύτερα από όλους. Φυσικά, οι μαθητές, αν δεν καταλαβαίνουν το γραπτό κείμενο, μπορούν πάντα να αναζητήσουν ένα βίντεο από το διαδίκτυο, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, και να το παρακολουθήσουν. Είναι καλό προφανώς οι μαθητές να αναπτύξουν αυτή την δεξιότητα, να μαθαίνουν μόνοι τους, δίχως τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή με μια πολύ μικρή δική του βοήθεια, με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, να αναζητούν μόνοι τους βοήθεια στο διαδίκτυο. Και αυτό να προσπαθήσουν οι εκπαιδευτικοί να το καλλιεργήσουν σταδιακά ανάλογα με τους μαθητές τους. Αυτή την εναλλακτική διδακτική πρόταση ο εκπαιδευτικός προτείνεται να κάνει λίγες φορές, μερικές φορές. Είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι για όλες τις φορές προφανώς. Ούτε για όλους τους μαθητές ίσως, ανάλογα και με την ηλικία των μαθητών. Για να περάσουμε τώρα επιτέλους στην ανεστραμμένη τάξη. Αυτό το διδακτικό μοντέλο μπορεί κανείς να το εφαρμόσει πολύ περισσότερες φορές, εννοείται όχι πάντα.
Δεν υπάρχει κλειδί που να ανοίγει όλες τις πόρτες. Δεν σημαίνει ότι ανακαλύψαμε την ανεστραμμένη τάξη, αυτό το μοντέλο διδασκαλίας, και λύσαμε όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Για να γίνει κατανοητό αυτό το μοντέλο διδασκαλίας, θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μία διδασκαλία. Θα παρουσιάσω τώρα πώς εφάρμοσα την ανεστραμμένη τάξη στην ενότητα που είπαμε, τις πρώτες δύο διδακτικές ώρες της εκθετικής συνάρτησης. Πώς την εφάρμοσα στο σχολείο όταν έκανα εξ αποστάσεως διδασκαλία και πώς την εφάρμοσα στο ιδιαίτερο μάθημα με τα ανήψια μου. Πριν πω για τις εκθετικές συναρτήσεις, στέλνω στους μαθητές αυτόν τον σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο που έχω φτιάξει πριν την πρώτη διδακτική ώρα, χωρίς να έχω πει τίποτα για τις εκθετικές συναρτήσεις. Έχω κάνει μόνο τη δραστηριότητα, αλλά δεν επεκτάθηκα στη θεωρία. Μπορεί κάποιος να το κάνει χωρίς καν τη δραστηριότητα. Οι μαθητές δεν έχουν ακούσει την εκθετική συνάρτηση, δεν ξέρουν κάτι για αυτήν και μπορεί να τους στείλει αυτόν τον σύνδεσμο. Πρόκειται για έναν ιστότοπο, τον οποίο έχω φτιάξει εγώ και έχω ανεβάσει τα βιντεομαθήματα μαζί με ασκήσεις που μπορούν να λύνουν οι μαθητές αφού δουν τα βιντεομαθήματα. Μπορώ να κλείσω το μενού της Β' Λυκείου Άλγεβρας. Οποιοδήποτε μπορεί να δει εδώ την τάξη που τον ενδιαφέρει. Είμαστε στη Β' Λυκείου Άλγεβρα, στην εκθετική συνάρτηση. Προτείνω λοιπόν στους μαθητές να δούνε τα δύο πρώτα βίντεο, τον ορισμό της εκθετικής συνάρτησης και τη γραφική παράσταση και τις ιδιότητες της εκθετικής συνάρτησης και την επίλυση εξώσεων και ανισώσεων. Μπορεί να το κάνει κανείς σε δύο διαφορετικές ώρες ή στην ίδια ώρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις εκθετικές συναρτήσεις. Ως τώρα έχεις διδαχθεί. Μπορεί κάποιος να δει το βίντεο εδώ ή μπορεί να το δει στο YouTube. Πολεμικές συναρτήσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να πεις μία πολεονημική συνάρτηση, την οποία μάλιστα δεν τη γράφαμε και με ευτυχή, αλλά τη γράφαμε με πέτυχη. Μία πολεονημική συνάρτηση ποια θα μπορούσε να είναι. 3 χ τετράγωνο συν 5 χ μείον 2. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του βιντεομαθήματος κάνω ερωτήσεις, κλείνω το βίντεο, απαντάει ο μαθητής και στη συνέχεια επαναλαμβάνω εγώ την απάντηση. Κάνω μοντάζ το βίντεο και όπου ακούγεται ο μαθητής το σβήνω. Οπότε εγώ εξηγώ το μάθημα. Το συγκεκριμένο μάθημα το έχω τραβήξει όταν έκανα εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ένα τμήμα στο σχολείο μου. Προφανώς δεν ακούγεται η φωνή κανενός μαθητή. Συνεχίζει αυτό το μάθημα παρακάτω. Μέχρι τώρα λοιπόν ορίσαμε την F, τις τιμές που βρήκαμε στους άξονες. Αρχή λοιπόν αυτή η καμπύλη αυξάνει, αυτό κάνει ένα διχή, για χ ανοίξτερο. Πόσο θα κάνει θετικό και διάφορο του ένα. Είδαμε μερικά αποσπάσματα γρήγορα, ξαναγυρίζω στον ιστότοπο και βλέπω το δεύτερο βίντεο πάλι στο YouTube. Ας συνεχίσουμε με τις ιδιότητες των εκθετικών συναρτήσεων. Γιατί το χ θα είναι 2 για παράδειγμα, το κάθε χ που ανήκει στο R. Ας κάνουμε 64 σε 2. Εδώ λύνω ασκήσεις. 8 πλην 10 δεύτερα ίσον μείον 2 το μείον β συν κάτι πιο απλό την ευθεία των πραγματικών αριθμών όπου έχουμε το μείον α. Εκθετικές εξώσεις και ανισώσεις. Το πρώτο βίντεο έχει διάρκεια 11,5 λεπτά και το δεύτερο 16,5 λεπτά. Στον ιστότοπο, εκτός από το βίντεο ο μαθητής, μπορεί να πατήσει εδώ και να δει ό,τι έχω γράψει στον πίνακα και ό,τι περιγράφω στο μάθημα, χωρίς να βλέπει το βίντεο. Το ίδιο και στο δεύτερο βίντεο. Εδώ λύνω ασκήσεις. Κατά την επανάληψη, ένας μαθητής που έχει ξεχάσει να λύνει εξώσεις ή ανισώσεις μπορεί να δει το βίντεο ή μπορεί να δει απλώς από αυτόν τον σύνδεσμο τις ασκήσεις, πώς λύνονται. Αν τις θυμηθεί και τις κατανοήσει, δεν χρειάζεται να δει το βίντεο. Βλέπει μόνο, σαν να λέμε, τον πίνακα. Αφού δει ο μαθητής τα δύο βίντεο, καλείται να λύσει αυτές τις ασκήσεις. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν έχω καταναλώσει καμία διδακτική ώρα. Για να δούμε τώρα τι μου έστειλε ένας μαθητής που είδε τα δύο βίντεο και δεν είχε διδαχθεί και πάλι την εκθετική συνάρτηση. Βλέπουμε εδώ τις ασκήσεις για να μην τις ξεχάσουμε και βλέπουμε εδώ δύο από τις φωτογραφίες που μου έστειλε ο μαθητής. Βλέπουμε ότι δεν σχεδίασε καλά τις γραφικές παραστάσεις της 3 ιστιχή και της 1 τρίτο ιστιχή. Εδώ ξέχασε και την παρένθεση.
τι λάθος έκανε, δεν έχει φτιάξει καλά την αρρύθμιση στους άξονες. Αυτές οι ασκήσεις όμως είναι σωστές, αυτή δεν μπόρεσε να τη λύσει και εδώ αυτή την ανισότητα την έσπασε δύο ανισότητες ενώ μπορούσε να τις λύσει μαζί. Επαναλαμβάνω, ακόμα δεν έχω αφιερώσει ούτε μία διδακτική ώρα για να φτάσει ο μαθητής μέχρι εδώ. Συγκεκριμένα η μία ανιψιά μου είναι αυτή που έγραψε αυτά τα πράγματα, δεν λέω πια. Και τη στέλνω ανατροφοδότηση. Τις φωτογραφίες μου τις έχει στείλει στο Messenger. Της λέω λοιπόν, αυτή την άσκηση για να τη λύσεις πρέπει να θέσεις ψήσον τρία ιστοιχή. Γράφω αυτά εδώ, βάζω τελίτσες και τη ζητάω να συνεχίσει και να κάνει σχήμα Horner και να λύσει αυτή την άσκηση όπως άλλωστε έχει λύσει μια παρόμοια εδώ. Απλώς δεν το έκανε με του τρίτου βαθμού. Έλυσε μόνο την εκθετική εξίσωση που ανάγεται σε δευτεροβάθμια πολυονημική εξίσωση. Του τρίτου βαθμού δεν την έλυσε. Εγώ λοιπόν τη στέλνω την υπόδειξη πριν επαναλαμβάνω ξεκινήσουμε το μάθημα. Της λέω μπράβο, όλες όσες έλυσες είναι σωστές, οι υπόλοιπες. Αυτό γράφεται και λίγο πιο σύντομα. Και της λέω να διορθώσει και να βελτιώσει λίγο τη λύση της σε μια άλλη άσκηση. Εγώ αφιέρωσα 3 ή 4 λεπτά για να της απαντήσω. Όχι μόνο για αυτές τις ασκήσεις και για άλλες, η μαθήτρια για 1/4 ώρα συνέχισε τις ασκήσεις που δεν είχε ολοκληρώσει και τις ολοκλήρωσε όταν ξεκινήσαμε το μάθημα. Συζητήσαμε μόνο για τις γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων και κάποια θέματα της θεωρίας και την πρώτη διδακτική ώρα της ενότητας λύσαμε μαζί αυτή την άσκηση του σχολικού. Βέβαια, μιλάμε για μαθήτρια υψηλής επίδοσης, η οποία τα κατάφερε. Με μαθητές χαμηλής ή μέσης επίδοσης μπορούμε να λύσουμε αυτές τις ασκήσεις ή αυτές και μετά να πάμε εδώ. Το σημαντικό είναι ότι κερδίζει κανείς πάρα πολύ διδακτικό χρόνο. Ο μαθητής φτάνει σε αυτό το επίπεδο, ανάλογα βέβαια και με την επίδοσή του, χωρίς ο καθηγητής να αφιερώσει χρόνο, να κουραστεί, να του παραδώσει τις έννοιες αναλυτικά και να λύσει υποδειγματικά κάποιες ασκήσεις για να συνεχίσει. Αν οι μαθητές λοιπόν είναι χαμηλής ή μέσης επίδοσης θα λύσουν κάποιες από αυτές τις ασκήσεις, αν είναι υψηλής επίδοσης μπορεί να λύσουν αυτή την άσκηση. Την οποία άσκηση δεν ξέρω αν τη λύνεται στην τάξη ή την αναθέτεται στους μαθητές για το σπίτι ή μπορεί κάποιος να λύσει κάποια από αυτά τα ερωτήματα και να αναθέσει τα υπόλοιπα για το σπίτι. Αυτά τα ερωτήματα έχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες. Οι μαθητές δεν καταφέρουν να τα λύσουν μόνοι τους, ακόμα και οι μαθητές της υψηλότερης επίδοσης. Γι' αυτό καλό θα ήταν να τα λύνουν την ώρα του μαθήματος, είτε σε ομάδες, είτε ατομικά αν μιλάμε για ιδιαίτερο μάθημα και ο καθηγητής να τους βοηθάει την ώρα που λύνουν, όπου δυσκολευτούν. Περιέγραψα ένα συγκεκριμένο μάθημα ανεστραμμένης διδασκαλίας, όπου αφιέρωσα μία διδακτική ώρα. Ο μαθητής βέβαια αφιέρωσε πολύ περισσότερες ώρες, είδε τα βίντεο, έλυσε τις ασκήσεις. Διόρθωσε κάποιες ασκήσεις με την ανατροφοδότηση που του έστειλα. Εγώ αφιέρωσα 3 λεπτά σε ασύγχρονη διδασκαλία. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και ανεξάρτητα από την ανεστραμμένη τάξη, η ασύγχρονη επικοινωνία του μαθητή και του εκπαιδευτικού, όπου κάποιες φορές ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανατροφοδότηση και οι μαθητές να προχωρήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις εργασίες που έχουν για το σπίτι. Το συγκεκριμένο μάθημα που περιέγραψα που αφορούσε ένα ιδιαίτερο μάθημα με μια μαθήτρια υψηλής επίδοσης, αφιέρωσα μία διδακτική ώρα και έλυσα πολλά ερωτήματα από αυτήν την άσκηση. Δηλαδή ενδεχομένως να γλίτωσα μία ολόκληρη διδακτική ώρα. Αντί να αφιερώσω 2 διδακτικές ώρες, αφιέρωσα μία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο. Μπορεί κάποιος να πει ότι αν παρέδιδα live το μάθημα στη μαθήτρια αυτή, θα της έκανα κάποιες ερωτήσεις, θα μου έλεγε κάποιες απορίες κλπ. Τώρα ήταν κονσέρβα το μάθημα, δεν είχε τη δυνατότητα να ρωτήσει εκείνη τη στιγμή. Τελικά όμως τα κατάλαβε όλα, έλυσε τα περισσότερα και μετά από τη διδασκαλία της ενότητας θεωρώ ότι έφτασε στο ίδιο επίπεδο που θα έφτανε αν δεν είχε χρησιμοποιηθεί ανεστραμμένη τάξη. Ποιο είναι το βασικότερο πλεονέκτημα της ανεστραμμένης τάξης? Η τεράστια βελτίωση στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και η εξοικονόμηση πόρων. Η ανεστραμμένη τάξη δίνει τη δυνατότητα σε ένα φροντιστήριο είτε να μειώσει τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, είτε να κάνει τις ίδιες ώρες, αλλά να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γιατί θα βοηθήσει πολύ περισσότερο τους μαθητές στο να λύνουν δύσκολες ασκήσεις στην τάξη με τη βοήθεια του καθηγητή. Μπορεί στην τάξη ο εκπαιδευτικός να μιλά λιγότερο από τους μαθητές,
κάτι που προτείνω ανεπιφύλακτα. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα ο καθηγητής να μιλάει συνέχεια στην τάξη και να εξηγεί και οι μαθητές αραιά και που να σκόνουν το χέρι και να λένε κάτι. Δεν επεκτείνομαι εδώ περισσότερο, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές, να απαντήσει στον καθέναν προσωπικά αν τυχόν έχει απορίες. Έχει το χρόνο. Επίσης, στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου έχει το χρόνο να κάνει και μια εισαγωγική δραστηριότητα ή κάποια άλλη δραστηριότητα διερευνητική, επειδή κερδίζει πάρα πολύ διδακτικό χρόνο από τα βιντεομαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές στο σπίτι. Μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του, δηλαδή να βάλει τους μαθητές που έχουν δει το βίντεο στο σπίτι να λύσουν κατευθείαν πιο δύσκολες ασκήσεις σε ομάδες, ενώ όσοι δεν το έχουν δει να το δουν εκείνη τη στιγμή, να χάσουν τα πρώτα 10 ή 15 λεπτά και στη συνέχεια να λύσουν πιο απλές ασκήσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουν προετοιμαστεί στο σπίτι, μιας και είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι κάποιοι μαθητές δεν προετοιμάζονται στο σπίτι. Δεν μπορεί να σχεδιάζουμε τη διδασκαλία μας με την υπόθεση ότι όλοι οι μαθητές θα έρθουν προετοιμασμένοι. Ενισχύεται η αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό. Η επικοινωνία των μαθητών και του εκπαιδευτικού εκτός σχολικής τάξης μπορεί και αυτή να ενισχυθεί. Αυτό βέβαια είναι και ανεξάρτητο, όπως είπα, από την ανεστραμμένη τάξη. Μπορεί να γίνει και στη συνήθη τάξη. Η τάξη μετατρέπεται σε χώρο εργασίας των μαθητών και αλληλοβοήθειας και όχι ομιλίας και παρουσίασης της ύλης από τον εκπαιδευτικό. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Από αυτόν που παρέχει τη γνώση στην τάξη γίνεται αυτός που οργανώνει τις ομάδες και οι μαθητές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις. Επίσης, ο εκπαιδευτικός τους ενθαρρύνει και τους βοηθάει μέχρι να ολοκληρώσουν, λύνει απορίες. Βελτιώνει την ικανότητα για συνεργασία, αφού οι μαθητές σταματάνε να προσέχουν το δάσκαλο μες στην τάξη, αλλά συζητάνε μεταξύ τους. Ό,τι έχει να τους πει ο δάσκαλος και να ακούσουν, το ακούνε στο σπίτι. Αναπτύσσει την αυτονομία και την αυτοδιαχείριση των μαθητών όσον αφορά τη μελέτη τους. Μπορούν να παρακολουθήσουν και να μελετήσουν το μάθημα με το δικό τους ρυθμό, δηλαδή να το πάνε λίγο πιο γρήγορα το βίντεο ή λίγο πιο αργά, να ξαναδούνε κάτι που δεν κατάλαβαν. Και σύμφωνα με πολλές μελέτες, η ανεστραμμένη τάξη φαίνεται ότι ενισχύει την καλλιεργία της κριτικής σκέψης των μαθητών, έστω και αν πρόκειται για αμετωπική διδασκαλία σε ένα τμήμα της. Φυσικά υπάρχουν και μειονεκτήματα. Η διδασκαλία είναι μετοπική, έστω και αν μεταφέρεται στο σπίτι του μαθητή, όμως απ' την άλλη δίνει το χρόνο στον εκπαιδευτικό να μην κάνει μετοπική διδασκαλία στην τάξη, αλλά να οθήσει τους μαθητές να συνεργαστούν. Μπορεί να μην ταιριάζει στο ματσιακό στυλ όλων των μαθητών, δεν είναι απαραίτητο ότι θα τους καλύψει όλους ανάλογα με την τάξη που έχουμε. Παίζουν ρόλο και τα βίντεο πώς είναι τραβηγμένα. Μπορούμε να έχουμε βίντεο για καλούς μαθητές, βίντεο για μαθητές χαμηλής επίδοσης, ξεχωριστά, στο μέλλον θα γίνει και αυτό. Προϋποθέτει να υπάρχουν εσωτερικά κίνητρα από μέρος του μαθητή για να είναι αποδοτική, γιατί είναι λίγο κουραστικό να πας και να δεις το βίντεο και να ακούς τον καθηγητή στο σπίτι και είναι και λίγο δύσκολο να σε τραβήξει το βίντεο, πρέπει να έχεις ένα εσωτερικό κίνητρο, να ενδιαφέρεσαι. Ίσως δεν μπορεί να επιδράσει στους μαθητές που δεν έχουν κάποιο κίνητρο και δεν θα δουν το βίντεο. Βέβαια μπορεί να το δουν στο σχολείο. Απαιτείται σίγουρα πολύ μεγάλη προετοιμασία από μέρος του εκπαιδευτικού και πάρα πολύ μεγάλο κόπο στο σπίτι. Και απαιτείται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πώς να τραβάνε βίντεο και στο πώς να αλλάξουν τις μεθόδους της διδασκαλίας που εφαρμόζουν. Αυτό βέβαια δεν είναι μειονέκτημα, απλώς απαιτείται για να είναι αποτελεσματική ανεστραμμένη τάξη. Τα βιντεομαθήματα μπορούν να αξιοποιηθούν και με άλλους τρόπους εκτός από την ανεστραμμένη τάξη. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι μαθητές που απουσίασαν, γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν. Μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές που δεν κατανόησαν επαρκώς το μάθημα, έχουν κάποια δυσκολία και αισθάνονται την ανάγκη να το ξαναδούν στο σπίτι το μάθημα. Μάλιστα, όσοι έχουν ματσιακά προβλήματα μπορούν να το δουν πολλές φορές. Τα βιντεομαθήματα μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ κατά την επανάληψη αν χρειαστεί, αν τυχόν έχουν ξεχάσει την ύλη οι μαθητές. Για παράδειγμα, ένα δύσκολο κεφάλαιο, το ρυθμό μεταβολής στη γάμα λυκείου, να τους δώσω μερικές επαναληπτικές ασκήσεις να λύσουν μαθητές και να τους πω: αν τα θυμάστε, καλώς. Λύστε τις ασκήσεις και θα τις συζητήσουμε. Αν δεν θυμάστε πώς να λύσετε τις ασκήσεις και το ρυθμό μεταβολής, επειδή έχει περάσει καιρός και είναι ένα ιδιόμορφο κεφάλαιο, δείτε τα βίντεο. Είτε δείτε τις ασκήσεις πώς είναι λυμένες, είτε δείτε ολόκληρο το βίντεο και προσπαθήστε πάλι. Οπότε απαλλάσσεται ο καθηγητής να ξαναπεί τα ίδια, κάτι που είναι πολύ κουραστικό ψυχολογικά. Όλοι έχουμε αισθανθεί πολλές φορές κούραση και απογοήτευση για το πόσα πράγματα έχουν ξεχάσει οι μαθητές. Επίσης μπορούν να τα αξιοποιήσουν μαθητές σε απομακρυσμένες περιοχές. Ακόμα μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι γονείς των μαθητών των μικρών τάξεων όταν και όσοι μελετούν τα παιδιά τους.
ή ακόμα και οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι που κάνουν ιδιαίτερο στο παιδί και το βοηθάνε. Γιατί θα δουν τον τρόπο που διδάσκει την έννοια ο δάσκαλος, ο οποίος ενδεχομένως να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχαν μάθει οι ίδιοι ως μαθητές και θα ακολουθήσουν τον ίδιο τρόπο. Επίσης, τα βιντεομαθήματα μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς για να μελετήσουν τον τρόπο που παραδίδει μία έννοια κάποιος άλλος συνάδελφός τους και έτσι να ανταλλάξουν απόψεις και να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους. Καλό θα ήταν κάθε εκπαιδευτικός να δημιουργήσει τα δικά του βιντεομαθήματα με την παράδοση του μαθήματος όπως ο ίδιος την κάνει και να τα καταστήσει διαθέσιμα είτε μόνο στους μαθητές του είτε σε όλους. Και αν δεν το κάνει τώρα, θα το κάνει αργότερα. Προσέξτε τι διαφημίζει ένα online φροντιστήριο. Λέει συναρπαστικά μαθήματα, γι' αυτό έχω λίγο αμφιβολία βέβαια. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι συναρπαστικά τα μαθήματα. Τέλος πάντων, μπορεί και να είναι, κανείς δεν το ξέρει, δεν τα έχουμε παρακολουθήσει. Αλλά λέει μαγνητοσκοπήσεις για επανάληψη. Δηλαδή είναι κάτι λίγο διαφορετικό αυτό. Λέει να τραβήξει ο μαθητής βίντεο το μάθημα που του παραδίδει ο καθηγητής και αν θέλει να το ξαναδεί. Αυτό έχω ακούσει ότι γίνεται σε μεγάλο βαθμό για φοιτητές οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε πανεπιστημιακή ύλη και ζητάνε και τα μαγνητοσκοπούν για να τα ξαναδούν. Θα τελειώσω την παρουσίαση με δύο Αμερικανίδες καθηγήτριες από όλα τα βίντεο που έχω παρακολουθήσει στο YouTube για καθηγητές που μιλάνε για την ανεστραμμένη τάξη ή γενικά για τη διδασκαλία. Έχω επιλέξει δύο. Η μία είναι αυτή η νεαρή καθηγήτρια. Βέβαια είναι πριν από 10 χρόνια που έχει αναρτήσει κάποια εξαιρετικά βίντεο για την ανεστραμμένη τάξη. Η ίδια εφάρμοσε την ανεστραμμένη τάξη με μόλις 5 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και από το βίντεο φαίνεται ότι έχει αντιμετωπίσει και έχει λύσει όλα τα πρακτικά ζητήματα γιατί τα εξηγεί πάρα πολύ καλά. Εγώ ζήλεψα, λέω, γιατί να περάσουν 25 χρόνια διδασκαλίας δικά μου μέχρι να φτάσω να χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είναι αργά. Βλέπουμε εδώ το λογαριασμό του στο Facebook, όπου λέει ότι «Life is too short, stop repeating yourself, flip your classroom». Η ζωή είναι μικρή, σταμάτα να επαναλαμβάνεσαι, ανάστρεψε την τάξη σου. Όποιος θέλει μπορεί να αναζητήσει στο YouTube τα βίντεο της, είναι εξαιρετικά, όπου αναλύει την ανεστραμμένη τάξη. Και το τέλος ενός βίντεο που μου άρεσε πάρα πολύ, που μία καθηγήτρια λέει ότι κάθε μέρα θυμίζει τον εαυτό της να σταματήσει να μιλάει και να ακούσει τους μαθητές και όταν τους ακούει καταλαβαίνει πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Και όταν τους μιλάει δεν ξέρει τι χρειάζονται. All teachers, and I try to remind myself every day, is to stop talking and listen. And when I hear them, that's how I can help them. And if I'm talking, I don't know what they need. Προτείνω λοιπόν κάθε εκπαιδευτικός να αφιερώσει χρόνο για να αποκτήσει τη δεξιότητα δημιουργίας βιντεομαθημάτων και να πειραματιστεί σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό που θα τα εντάξει και θα τα αξιοποιήσει στην διδασκαλία του. Τώρα θα μου πείτε πώς να αφιερώσει χρόνο. Ο χρόνος είναι λίγος. Θα πρότεινα να προσπαθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση αυτής της παρουσίασης.